πάμε, γιατί χθες είχαμε τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος μίλησε για τα μέτρα, μάλλον επαναφορά της πενταήμερης αποβολής για το bullying στα σχολεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρακολουθούμε όλοι. Κοντά μας είναι ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, είναι οργανωτικός γραμματέας της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, για να δούμε μαζί του, να προσεγγίσουμε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και πάμε να δούμε λιγάκι. Ακούσαμε χθες και τον αρμόδιο υπουργό να μιλάει για το θέμα αυτό. Πιστεύετε θα λειτουργήσει αυτό, θα λειτουργήσει έτσι σε μια θετική κατεύθυνση για να μπορέσουν να εξαλειφθούν, να περιοριστούν, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε, αυτά τα φαινόμενα εγκληματικότητας μεταξύ των νέων, μεταξύ των ανηλίκων? Κοιτάξτε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν αίτημα της σχολικής κοινότητας να υπάρξει μια αυστηροποίηση των ποινών και όντως προς τη σωστή κατεύθυνση πάει εκεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται ολόκληρο πλαίσιο για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τη σχολική κοινότητα από τα φαινόμενα αυτά. Για να ξεκαθαρίσουμε ότι τα φαινόμενα αυτά δεν είναι ενδοσχολικά προβλήματα. Μας έρχονται από την κοινωνία, διότι βλέπουμε μια τεράστια έξαρση της βίας γενικότερα στην κοινωνία και στην οικογένεια και ως αποτέλεσμα όλα αυτά τα φαινόμενα έρχονται μέσα στη σχολική κοινότητα. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τη σχολική κοινότητα και να δημιουργήσουμε όλους αυτούς τους δείκτες ώστε αυτά τα φαινόμενα να μένουν εκτός και να μην έρχονται μέσα. Είναι αυτοί οι ποινές κάτι. Θα πρέπει να δούμε όμως ότι στην παιδαγωγική διαδικασία δεν έχουμε μόνο τις ποινές, έχουμε και τις αμοιβές. Θα πρέπει δηλαδή να επιβραβεύουμε και τις καλές πρακτικές, να επιβραβεύουμε και τις σωστές πράξεις των μαθητών μας. Δεν είναι μόνο οι ποινές ως απειλή, αλλά και η επιβράβευση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει παιδαγωγικά, ενισχυτικά για τις καλές συμπεριφορές. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, χρειαζόμαστε, όταν, να σας πω χαρακτηριστικά, το 2015-2016 που λέγαμε για ψυχολόγους στα σχολεία, ακουγόμασταν και μας διοδρούσανε. Τώρα βλέπουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη, διότι έχουμε μεν ψυχολόγους σε κάποια σχολεία κάποιες φορές την εβδομάδα, αλλά βλέπουμε ότι είναι ανάγκη άμεση πλέον, ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή σε κάθε σχολείο όλες τις μέρες της εβδομάδας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι όπου υπάρχει ψυχολόγος, έξω από το γραφείο του, δεν είναι πλέον μόνο οι μαθητές μας οι οποίοι έχουν την ανάγκη και πηγαίνουν εκεί για να συμβουλευτούν και να ακούσουν κάποια πράγματα από έναν εμπειρογνώμονα, αλλά έχουμε και τους ίδιους τους γονείς. Να καταλάβετε δηλαδή ότι υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Μπορώ και να είναι κοινωνική λύση. Δεν είναι να μπορέσουμε να έχουμε αυτούς τους ψυχολόγους. Χαίρομαι που συμφωνείτε με αυτή τη μεταρρύθμιση, με αυτή την πρόταση, πείτε τι όπως θέλετε. Α, μεταρρύθμιση τώρα. Ναι. Ποινολόγιο. Με αυτό το μέτρο. Ναι, με αυτό το μέτρο. Ας το πούμε μέτρο. Για κάποιους μπορεί να είναι και μεταρρύθμιση. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή μετατρέπονται σε ζούγκλα πολλά από τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό το οποίο αφορά την σχολική κοινότητα. Το bullying μαθητών σε καθηγητές. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει πλέον από το bullying μαθητή σε μαθητή. Έχουμε περάσει στο bullying μαθητή σε καθηγητή. Εκεί τι θα προβλέπετε? Γονείς προς τους εκπαιδευτικούς. Και αυτό το οποίο λέτε, ξυλοδαρμούς καθηγητών από γονείς. Αλλά για τις βαθμολογίες. Έχετε παραδείγματα να μας πείτε τέτοια? Έχετε παραδείγματα, κύριε Κωνσταντίνου, να μας πείτε τέτοια? Και εκεί τι θα προβλέπετε? Το παράδειγμα των Χανίων, που ο γονιός τελικά καταδικάστηκε και έχουμε και ποινές. Έχουμε φαινόμενα και εδώ στην Αθήνα με τα Καλύβια, πρόσφατο γεγονός. Τα Ιωάννινα. Είναι μεγάλη έξαρση αυτού του φαινομένου. Να σας πω ότι πριν 15 μέρες ψηφίστηκε κάτι σε μια τροπολογία ενός άσκοτου άλλου νομοσχεδίου. Ψηφίστηκε ότι ποινικοποιείται η παρουσία εξωτερικού παράγοντα, και εδώ αναφέρεται στους γονείς ή οποιοδήποτε άλλο εισέρχεται στον χώρο του σχολείου, ποινικοποιείται αυτή η πράξη και υπάρχει και χρηματική αμοιβή, ποινή πάνω σε αυτό. Αυτό είναι προς θετική κατεύθυνση και πολύ σωστά το Υπουργείο πρέπει να προστατεύσει τους εκπαιδευτικούς από όλα αυτά τα φαινόμενα. Κύριε Κωνσταντίνου, με έντονα φαινόμενα ακόμα και στα ιδιωτικά, όχι μόνο στα δημόσια σχολεία. Καλά, εκεί ίσως είναι και χειρότερα τα πράγματα. Αλλά γιατί τα έχουμε δει κιόλας και θυμάστε και το σύριαλ που έγινε με τα παιδιά του ιδιωτικού σχολείου που κυνηγούσαν στη γειτονιά του το άλλο το παιδάκι. Λοιπόν, μια ερώτηση όμως. Εσείς Πότε συμμετείχατε τελευταία φορά σε κάποια ημερίδα, σε κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο, σε κάποιο πρόγραμμα προκειμένου για το bullying? Επιμόρφωση ουσιαστική και ολοκληρωμένη πάνω σε αυτά τα φαινόμενα. Διότι να ξέρουμε ότι ο εκπαιδευτικός, πέρα από την διδακτική και τα παιδαγωγικά, στα οποία είναι πολύ σωστά κατερτισμένος και άψογα, δεν έχει αυτές τις γνώσεις, τις ψυχολογικές, τις κοινωνιολογικές, να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια γεγονότα. Άρα χρειαζόμαστε ουσιαστική διαζώσης επιμόρφωση σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας πάνω σε αυτά τα φαινόμενα. Γίνεται πλέον, κύριε Κωνσταντίνου, υπάρχουν τέτοια σεμινάρια? Ένα φαινόμενο μέσα στην τάξη ή έξω στο προαύλιο. Αυτό είναι βασικό και πρέπει να το ξεκινήσουμε άμεσα, αν έπρεπε να το είχαμε ξεκινήσει ήδη. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή, κύριε Κωνσταντίνου, τέτοια προγράμματα, σεμινάρια επιμόρφωση των καθηγητών για το πώς να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις? Σπαροδικά γεγονότα που κάνουν κάποιοι φορείς, αλλά ολοκληρωμένη επιμόρφωση πάνω σε αυτό στους εκπαιδευτικούς μας δεν έχει γίνει. Δηλαδή, κύριε Κωνσταντίνου, κάποιος μπαίνει στη σχολική αίθουσα επειδή σπούδασε φυσικός, μαθηματικός, φιλόλογος κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί, οι επαγγελματίες αυτοί, οι επιστήμονες αυτοί, ειδικές γνώσεις, ας πούμε, παιδοψυχολογίας και διαχείρισης συμπεριφορών δεν έχουν λάβει. Όχι, βέβαια, όχι. Τέλεια. Δεν ψάχνουμε πολλά. Διότι ο μέσος όρος ηλικίας πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ, ακόμα και των αναπληρωτών μας είναι πάρα πολύ. Ωραία. Είναι αυτό που μας είπατε με τις οικογένειες. Είναι περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι έχουν πάρει πτυχίο το 80 ή το 90 και αργότερα και δεν έχουν δεχτεί κάποια επιμόρφωση πάνω σε αυτό. Αυτό που μας είπατε για τις οικογένειες. Η τελευταία ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας διαδρόσης, ξέρετε πότε έγινε? Πότε? 1992-93. Το 1992. Ωραία. Η περισσότερη ολοκληρωμένη επιμόρφωση διαδρόσης, όπως συζητάμε και όπως πρέπει να είναι. 30 χρόνια πριν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος τότε είχε 5-7 χρόνια, ας πούμε, ήδη στην εκπαίδευση, τώρα είναι ή συνταξιούχος ή μετράει τα ένσημα. Στα όρια της σύνταξης. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ένα, αυτό που μας είπατε με τις οικογένειες, και δεύτερο, αυτό το οποίο μας είπατε για τα εφόδια τα οποία σας δίνει η πολιτεία να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πολύ αγριότερο από τις μέρες μας, ξεκάθαρα. Έχετε δίκιο, γιατί αγριέψει γενικότερα και η κοινωνία. Δίνουν απάντηση στα ερωτήματα όλα. Για ποιο λόγο έχουμε τόσο άγρια φαινόμενα? Και ξέρετε ότι παίζουν ρόλο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο μιμητισμός, αλλά και να επιδείξει την ανωτερότητα. Τώρα θα βρεθούμε μπροστά στην άλλη φάση. Δεν θα συνοδεύουν τις πενταήμερες καθηγητές. Υπάρχει και αυτό πολύ μεγάλο θέμα πλέον από τους καθηγητές. Αυτό είναι μαζικό το φαινόμενο. Δεν θα μπαίνουν στη διαδικασία καν κάποιοι. Δεν θα συνοδεύετε τις πενταήμερες τώρα σιγά-σιγά. Έχουν αγριέψει τα πράγματα. Είπαμε ότι πολύ σωστά αναφέρεται και ένα μεγάλο πρόβλημα, το θέμα των εκπαιδευτικών εκδρομών. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το πλαίσιο που διέπει τις σχολικές μας εκδρομές είναι νόμοι του 1960 και του 1970. Πρέπει να υπάρξει ένα καινούριο πλαίσιο προστασίας του εκπαιδευτικού, αλλά και του ίδιου του μαθητή που συμμετέχει σε μια εκπαιδευτική εκδρομή. Είπαμε ότι αν δεν υπάρξει πλαίσιο, εμείς θα αναγκαστούμε να αρνηθούμε να συμμετέχουμε στις σχολικές εκδρομές. Είναι σκληρό πλαίσιο, είναι σκληρή η απόφαση, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να προστατεύσουμε και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τα ίδια μας τα παιδιά. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό που συνοδεύει, αλλά και τα παιδιά μας που τα αφήνουμε εκεί για να πάει σε μια εκπαιδευτική εκδρομή και πρέπει να γυρίσει. Όπως πήγε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.